Καλησπέρα. Είναι Πέμπτη. Είναι η εκπομπή Πολιτιστικές Διαδρομές χθες και σήμερα με τον Παναγιώτη Κωνσταντινίδη. Και όπως ίσως θα γνωρίζετε από την αναγγελία της εκπομπής μας, έχουμε ένα ενδιαφέρον θέμα για σήμερα. Με εκλεκτούς καλεσμένους. Εθελοντισμός ως τρόπος ζωής. Το έχουμε επαναλάβει πριν ένα χρόνο. Πιστεύουμε ότι στην ευρύτερη έννοια του πολιτισμού εντάσσεται ο εθελοντισμός όπως και ο αθλητισμός. Έχουμε κάνει ιδιαίτερες ενότητες και αμέσως, να μην σας καθυστερώ, θα καλωσορίσω την κυρία Βαρβάρα Μεταλλινού, πρόεδρο του Συλλόγου Προστασίας Αγέννη του Παιδιού «Η Αγκαλιά». Καλησπέρα, κυρία Μεταλλινού. Καλησπέρα, ευχαριστούμε για την πρόσκληση. Δίπλα είναι η κυρία Ευτυχία Σιούλη, εθελόντρια και κοινωνική λειτουργός. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Χαίρομαι ιδιαίτερα που καταφέραμε να συναντηθούμε. Να πούμε την καλησπέρα στον κύριο Κοκκίνη, ο οποίος δεν μπορούσε να είναι μαζί μας. Και ας ξεκινήσουμε να αναπτύξουμε το θέμα μας. Σύλλογος Προστασίας Αγέννη του Παιδιού «Η Αγκαλιά». Κυρία Μεταλλινού, ποιος ήταν ο άνθρωπος, το πρόσωπο που σκέφτηκε την ιδέα αυτή, ο πρωτεργάτης ή η πρωτεργάτησα, και επίσης πόσα χρόνια υπάρχει το σωματείο και με ποιο χαρακτήρα? Ευχαριστώ πολύ καταρχάς για την ευκαιρία που δίνετε και πάλι αγκαλιά να βρεθεί στα στις τηλεοράσεις ή γενικά να ακούγεται η ύπαρξή της, η οποία νομίζω ότι ιδίως τα τελευταία χρόνια είναι πολύ απαραίτητη. Ποιος είχε την έμπνευση? Μάλλον μια παρέα εκεί γύρω πριν το 80, λίγο μετά το 80, είχαμε προβληματιστεί πολύ με το θέμα της υπογεννητικότητας στην Ελλάδα. Ήταν άνθρωποι οι οποίοι αγαπούν την πατρίδα και θέλουν να προχωρήσει σωστά. Έτσι αποφασίσαμε καταρχάς να ενημερώνουμε τον κόσμο μας σχετικά με την υπογεννητικότητα και από εκεί και πέρα το σημαντικό στοιχείο στη ζωή του κάθε ανθρώπου από μια ηλικία και μετά να νιώθει ως πατέρας ή ως μάνα. Έτσι αρχίσαμε και ενημερώναμε με διάφορες διαλέξεις που κάναμε σε όλη την Ελλάδα. Είχαμε προσκληθεί μια συντροφιά, γιατρός, δικηγόρος, θεολόγος και σχετική γενικά. Και πηγαίναμε για ενημέρωση πάνω στο θέμα και της υπογεννητικότητας αλλά και της ζωής, πώς αρχίζει η ζωή, ότι ο άνθρωπος είναι από τη στιγμή της σύλληψης. Όλα τα άλλα, όσα προσφέρονται, δήθεν τρίτος μήνας, τέταρτος μήνας κλπ, είναι τουλάχιστον αντιεπιστημονικά. Μάλιστα. Σήμερα η επιστήμη δεν μπορεί να διαμφισβητηθεί, γιατί έχουμε και μάλιστα διαθέτει και ο Σύλλογος ένα φιλμάκι, 4 λεπτών είναι, που δείχνει από τη στιγμή της σύλληψης την όλη ανάπτυξη. Πριν συμπληρωθεί ο τρίτος μήνας, ήδη είναι ολοκληρωμένο το παιδί. Καταλάβαμε όμως μετά ότι, λες στην οικογένεια ή και στην άγαμη μητέρα, στην εγκαταλελειμμένη μητέρα, την αξία της ζωής, τα δικαιώματα του παιδιού κλπ. Κλπ. Αλλά έλα που βρίσκεται είτε εγκαταλελειμμένη, είτε υπάρχουν προβλήματα οικονομικά, είτε είσαι αναγκασμένη, ναι, από το περιβάλλον της. Το περιβάλλον, ναι. Οπότε είπαμε ότι πρέπει και να ενισχύσουμε οικονομικά τουλάχιστον τις περιπτώσεις εκείνες οι οποίες δεν μπορούν να δεχθούν το παιδί λόγω εξόδων κλπ. Κλπ. Έτσι αρχίσαμε δειλά-δειλά, με πολύ σεβασμό, γιατί είναι μια πολύ ευαίσθητη πτυχή της ζωής των ανθρώπων. Και δόξα τω Θεώ, ήδη βρισκόμαστε στο 16ο έτος η λειτουργεί. Μάλιστα. Η αγκαλιά. Μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα έχουν γεννηθεί κοντά μας, κοντεύουμε τα 2.000 παιδιά.
τα οποία, όπως καταλαβαίνετε, δεν θα ήσαν ίσως τα περισσότερα στη ζωή εάν δεν ενημερωνόντουσαν οι γονείς ή η μάνα κυρίως, και αν δεν είχαν και την υλική υποστήριξη που διαθέτει η αγκαλιά. Εγώ θα ρωτήσω και τις δυο σας ταυτόχρονα. Όλα αυτά τα χρόνια, επειδή είμαστε και σε ένα σταθμό επικοινωνιακά, πόσο έχετε αναπτύξει τη δραστηριότητά σας, που επιτρέψω να πω, αν δεν και θα αναφέρουμε και τις δράσεις σας αργότερα, πώς έγινε και η γνωριμία. Η γνωριμία έγινε σε μια από τις δράσεις σας, δραστηριότητες σας, στο σταθμό μετρό του Συντάγματος, σε μια παρουσίαση που είχατε, στο ότι ο κόσμος να έρθει πιο κοντά σε εσάς, παίρνοντας αυτό το μήνυμα ότι δεν πρέπει να αφαιρούμε τη ζωή ενός νεογέννη νεογνού που έρχεται, και είναι πολύ πιο σύντομο από ό,τι μας ενημερώσατε προηγουμένως, γιατί υπήρχε και ίσως να υπάρχει ακόμη και σήμερα η αντίληψη ότι από τον τρίτο μήνα και μετά, εσείς το ξέρετε καλύτερα από εμάς, αλλά επικρατεί μάλλον αυτή η αντίληψη ότι στο να γίνει η αφαίρεση, ας το πω, της ζωής του νεογέννητου, έχουν ότι υπάρχει περιθώριο. Ναι, ναι, ναι. Είναι σαν να μου λέτε το βλασταράκι που μόλις βγήκε, που έχει και το βολβό φυσικά κάτω, έτσι, και παίρνει όλη τη δύναμη, το καταστρέφουμε. Δεν είναι πολύ, δεν έχει μεγάλη αντιστοιχία, αλλά οπωσδήποτε, ποια είναι η αρχή της ζωής. Και στην παράδοσή μας η ζωή αρχίζει από τη στιγμή της σύλληψης. Τώρα κατοχυρώνονται και επιστημονικά, ανεξάρτητα αν υπάρχουν νόμοι που θέλουν να διευκολύνουν κάποιες καταστάσεις και λένε από τρίτο μήνα. Πάντως και η επιτροπή η οποία συστήθηκε στην πατρίδα, μάλιστα, μας από βουλευτές ειδικούς, δεν έχει καταλήξει ποιος μήνας είναι. Εκεί ύστερα έχουμε την πραγματικότητα ότι πια δεν μπορεί να το αμφισβητήσει κανείς. Η τεχνητή γονιμοποίηση τι είναι? Πολύ σωστά. Έτσι όπως το δείτε. Έτσι δεν είναι? Πολύ σωστά. Παίρνεις ο Άριο, παίρνεις πέσματα ο Άριο, το εμφυτεύεις και προχωρείς. Είναι αποστομώνεται το καθένα, μα είναι πολύ σωστή. Με επιστημονικό τρόπο. Βλέπετε δείτε, ότι ναι, η επιστήμη έχει δώσει τη λύση. Τώρα αν εμείς για λόγους κυρίως χρησιμοθυρικούς οδηγηθήκαμε να πούμε στον τρίτο μήνα, όταν είναι πια η οργανογένεση, έχει τελειώσει και είναι ολοκληρωμένο, υπάρχει ένα φιλμάκι το οποίο διαθέτουμε εμείς. Μάλιστα. Και βλέπετε αυτή την καταπληκτική ανάπτυξη από τη στιγμή που το οάριο συναντάει το σπερματοζωάριο. Και ένα θαύμα που γίνεται, θαύμα ζωής. Το σπερματοζωάριο είναι ξένο σώμα στη γυναίκα, έτσι δεν είναι? Έπρεπε να το αποβάλει. Μια αγκίδα μπαίνει και μας δημιουργεί πρόβλημα. Κι όμως εκκρίεται ένα ένζυμο που φαίνεται, είναι σαν μια γαλαζόπετρα, που ειδοποιεί, θα λέγαμε, το σώμα της γυναίκας να μην το αποβάλει, αλλά να το κρατήσει. Και από εκεί ραγδαία έχουμε την ανάπτυξη του εμβρίου. Πριν να κλείσει ο τρίτος μήνας, η οργανογένεση έχει τελειώσει. Αυτά είναι δεδομένα πλέον επιστημονικά. Επομένως, θέλω να πω ότι απόψε πολλές κυρίες, αλλά και δεσποινίδες που μας παρακολουθούν, θέλω να πω την καλησπέρα μου στις ακροάτριες φίλες, περισσότερο από τους ακροατές σήμερα, χωρίς να θέλω να μειώσω την παρουσία ραδιοφωνικά των φίλων ακροατών γενικότερα. Έχουμε πολλούς χαιρετισμούς και από τη Θεσσαλονίκη, γιατί αυτή τη δυνατότητα μας δίνει το διαδίκτυο, από φίλους συνεργάτες δημοσιογράφους, κυρίως από τη Βόρεια Ελλάδα, αλλά και εδώ από την πόλη μας, από την Νέα Σμύρνη. Μεταφέρω τους πολλούς χαιρετισμούς για την προσπάθειά σας. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θέλω να απευθώ σε εσάς και να πω, η πρώτη διαχρονικά, η πρώτη προσέγγιση
φαντάζομαι ήταν με τις παρουσιάσεις που κάνατε. Πλέον, πώς μπορεί να έρθει σε επαφή μια υποψήφια μητέρα με το σύλλογό σας? Κοιτάξτε, πλέον η τεχνολογία μας έχει δώσει μεγάλο κίνητρο και μεγάλο... Όμως πρέπει να το ακούσουμε λίγο, ναι. Υπάρχει και το site μας στο ίντερνετ. Το είναι, οποίο είναι? www.agalia.org.gr, το οποίο μπορεί να βρουν όλες τις πληροφορίες του συλλογού μας ή απλά μπορούν να πληκτρολογήσουν μια μηχανή αναζήτησης αγκαλιά. Είναι πιο γνωστός ο σύλλογος και ευγενική. Υπάρχει το τηλεφωνικό κέντρο μας, μπορεί να μας βρει όποιος μας χρειάζεται, είτε για να... είτε έχει το οποίο ανάγκη. Λειτουργεί από... Το οποίο είναι 9 με 5 καθημερινά, εκτός Σαββάτου και Κυριακής, και το τηλέφωνο είναι 210-88-28-788. Θα το επαναλάβουμε αρκετές φορές μέχρι το τέλος της εκπομπής. Αν θα σας κάνει κόπο να το ξαναπούμε τις ώρες και το τηλέφωνο. Μάλιστα. Είναι 9 με 5, καθημερινά εκτός Σαββάτου και Κυριακής. Και το τηλέφωνο είναι 210-88-28-788. Και μπορεί να απευθύνονται εκεί πέρα είτε γυναίκες που βρίσκονται σε κίνηση και έχουν ανάγκη τη βοήθεια του συλλόγου, είτε οποιαδήποτε άλλη γυναίκα χρειάζεται μια πληροφορία. Και φυσικά μπορούν να απευθύνονται όποιος θέλει να βοηθήσει το σύλλογο, γιατί όλα προέρχονται από δωρές, δεν υπάρχει χρηματοδότηση από το κράτος και μας βοηθούν και πάρα πολλοί εθελοντές. Δεχόμαστε δηλαδή και εθελοντές και μπορούν να, δηλαδή, και στο ίδιο τηλέφωνο να δηλώσουν την πρόθεσή τους να μας βοηθήσουν. Υπάρχουν πολλοί τομείς εθελοντισμού στο σύλλογο. Ωραία. Θέλω να ρωτήσω το εξής. Το ένα σκέλος από ό,τι διάβασα και στη σελίδα σας είναι ότι βοηθάμε την υποψήφια μητέρα. Μετά βοηθάτε και στο κομμάτι, γιατί κάποιες μητέρες και γυναίκες μπορεί να μην έχουν και την οικονομική δυνατότητα, στο θέμα και της κοίησης, της εγκυμοσύνης, στο να φέρει στη ζωή το παιδί. Δηλαδή υπάρχει και κάποια βοήθεια από χορηγούς σας, γιατρούς που θα βοηθήσουν στο θέμα του τοκετού? Κοιτάξτε, προσπαθούμε κυρίως να δούμε τι μέσα υπάρχουν στους κρατικούς φορείς, να την κατευθύνουμε, να βγάλει, ας πούμε, το βιβλιάριό της, πώς θα έρθει σε επαφή με τα δημόσια νοσοκομεία, πώς θα κάνει όλη τη διαδικασία. Και σε εξαιρετικές περιπτώσεις, αν δεν υπάρχει δυνατότητα, βοηθούμε και εμείς όσο μπορούμε. Υπάρχουν και θελοντές γιατροί. Αλλά θέλουμε κυρίως να τις ενδυναμώνουμε, να τις δίνουμε την όθηση. Την ψυχολογική υποστήριξη. Την ψυχολογική υποστήριξη, αλλά και να τους δώσουμε τη δυνατότητα να μπορέσουν να κινηθούν μόνες τους. Είναι σημαντικό κομμάτι αυτό. Θέλουμε να τις παρακινούμε να κάνουν εκείνες τα βήματα, να λειτουργούμε δηλαδή εμείς υποστηρικτικά και καθοδηγητικά. Και από τη στιγμή που μια μητέρα θα σηκώσει το τηλέφωνο, θα τη βοηθήσουμε να πάρει στα χέρια της τη ζωή της. Αυτό θέλουμε. Δεν θέλουμε να είμαστε από πίσω σαν τα δεκανίκια. Θέλουμε να ενεργοποιήσουμε αυτόν τον άνθρωπο να πάρει στα χέρια τη ζωή του. Φυσικά στα μαιευτήρια νομίζω ότι τώρα μας γνωρίζουν και επειδή πάντοτε υπάρχει κάποιος φόβος στη μητέρα, την υποψηφία, αν θα είναι ο γιατρός που με παρακολουθεί, αν δεν θα είναι στα δημόσια, σχεδόν μένουν πάντοτε με το γιατρό που τις πρωτοείδε και έτσι είναι και αυτές πιο ήρεμες. Επίσης δεν σταματάμε μόνο η διάρκεια κανονικά, είναι από την εγκυμοσύνη μέχρι να γίνει το μωρό 2 ετών. Αλλά και πάλι, βέβαια, ετοιμάζουμε την πρίκα, όπως λέμε, του μωρού, ό,τι χρειάζεται, μικροέπιπλα, κρεβατάκια και είδη ρουχισμού κλπ. Και στη συνέχεια, μέχρι να γίνει 2 ετών, το επαναλαμβάνω, αν δεν έχει τακτοποιηθεί, πάλι βοηθάμε, θα πάρει ένα 15ήμερο γάλατα, παιδικές τροφές, πάνες, ειδηγυνής, ρουχισμό. Θα μας λέει τι της χρειάζεται και εμείς θα βοηθάμε. Αν είναι κάποιες έκτακτες περιπτώσεις που δεν έχει πού να μείνει, διαθέτουμε 2-3
μικρά διαμερίσματα τα οποία μπορούν και να φιλοξενηθούν για σύντομο χρονικό διάστημα. Μάλιστα. Φυσικά, γιατί όπως καταλαβαίνετε έχουμε πολλές φορές πολλά τα περιστατικά που δεν έχουν εξασφαλίσει το σπιτικό τους. Εμείς όμως θέλουμε να μένουν στο σπίτι τους, να έχουν όλη αυτή την ηρεμία ότι τα έξοδά τους θα καλύπτονται. Υπάρχουν φίλες οι οποίες θα συμπαρασταθούν αν χρειαστεί, η κοινωνική υπηρεσία πηγαίνει, βρίσκονται σε επαφή. Και αν δυσκολεύεται ιδίως η άγαμη ή δεν έχει την εμπειρία, έχουν περάσει από σεμινάρια εθελόντριες οι οποίες θα σταθούν κοντά της όσο και εκείνη θέλει, σαν να ήταν η μάνα, σαν να ήταν μια καλή φίλη, μια συγγέννησα, ούτως ώστε να ζει με μια ηρεμία που είναι τόσο απαραίτητη και για τη διάρκεια της εγκυμοσύνης και φυσικά μετά. Ξέρετε, θέλω να το... αν μπορούμε, συγγνώμη για την έκφραση, λίγο να πω ότι λέτε καλύτερα να ομαδοποιήσουμε, να μην υποκατηγοροποιήσουμε, περιστατικά δηλαδή, και διορθώστε με αν το λέω σωστά, περιπτώσεις που νομίζω είναι ένα μεγάλο ποσοστό, φαντάζομαι, άγαμες μητέρες. Σχεδόν τώρα μισές-μισές. Ναι. Σχεδόν το 50% είναι μητέρες, όταν λέμε άγαμες εννοούμε εγκατελειμμένες, έτσι, που από το σύντροφο. Δηλαδή, ναι, είναι μία μονογονεϊκή οικογένεια από εκεί και πέρα. Εγώ θα σας πω και ένα μικρό ποσοστό όπου η γυναίκα έχει επιλέξει να... να κρατήσει το παιδί. Να έρθει σε επαφή με μια τράπεζα σπέρματος και να τεκνοποιήσει μόνη της. Υπάρχει ένα μικρό ποσοστό. Αλλά υπάρχει και αυτό το ποσοστό. Υπάρχει η εγκατάλειψη από τον πατέρα, ας το πούμε. Και υπάρχει και το άλλο από το περιβάλλον της μητέρας, που εκεί νομίζω είναι και το πιο δύσκολο. Διορθώστε με αν κάνω λάθος. Ναι, αυτοί είναι οι κοινωνικοί λόγοι που οδηγούν. Οπότε στον τρίτο λόγο είναι πιο δύσκολο το θέμα της, της στέγης, ναι, νομίζω. Ναι, ναι, ναι. Άρα εκεί είναι, πιο σημαντική η παρουσία σας. Βέβαια. Από ό,τι καταλαβαίνω. Και, ναι, κάτω. Αν δεν έχουμε εμείς πιο σημαντική με την έννοια της υποστήριξης. Ακριβώς. Στο ότι βρίσκει, έστω και για λίγο διάστημα, όπως είπατε, μια στέγη, μια πραγματική αγκαλιά, να χρησιμοποιήσω και το λογότυπο του συλλόγου σας, και βρίσκει μια φίλη που είναι η κοινωνική λειτουργός δίπλα, που θα τη βοηθήσει, καθώς και το επιστημονικό προσωπικό συνεργάτης που έχετε. Και εθελόντριες που στέκονται κοντά της περισσότερο, γιατί οι κοινωνικοί λειτουργοί μας έχουν πολλές υποχρεώσεις. Βλέπω ότι σε αυτό το κομμάτι έχετε εντάξει κάποιες ομάδες εκπαίδευσης και για τον μητρικό φυλασμό, αλλά βλέπω επίσης και ομάδες αργότερα για τα παιδιά της ενισχυτικής διδασκαλίας. Ναι. Έχουμε κάποια σεμινάρια που κάνουμε για τις υποψηφίες μητέρες, για να ετοιμαστούν και για το γεγονός του τακετού και στη συνέχεια πώς θα περιποιηθούν το μωρό, γιατί πολλές είναι και νέες και δεν ξέρουν, και πώς η ίδια θα κρατήσει τον εαυτό της μέσα σε μια υγιεινή κατάσταση, ξέρω εγώ, το κάπνισμα ή οτιδήποτε άλλο, πόσο βλάπτει και το μωρό. Και γενικά στεκόμαστε κοντά, θέλουμε να στεκόμαστε κοντά της, σαν να ήταν αγαπημένα δικά της πρόσωπα. Και αυτό ισχύει πιο πολύ για την άγαμη μητέρα, την εγκαταλελειμμένη. Έχουμε περιπτώσεις όπου οι γυναίκες απλώς θέλουν να γεννήσουν και να φύγουν αφήνοντας το παιδί. Κοιτάξτε. Έχετε τέτοια περιστατικά. Τέτοιο ποτέ δεν μας έχει παρουσιαστεί. Όποιες θέλουν κάτι τέτοιο να κάνουν, θα απευθυνθούν στα δημόσια. Στο Μητέρα ή στο ΠΙΚΠΑ. Από εκεί και πέρα, σε εμάς, μένουν, έστω και αν ο σύντροφος δεν έχει εμφανιστεί. Η μητέρα επιμένει και μέσα στο γάμο, πολλές φορές η μάνα, η πεθερά, ο σύζυγος, το δεύτερο, το τρίτο παιδί δυσκολεύει.
με το να ξέρει ότι έχει ένα στήριγμα και ένα αποκούμπι, προχωρεί. Αγωνίζεται και προχωρεί, γιατί η μάνα δεν οδηγείται εύκολα. Οι συνθήκες την πιέζουν για να αφαιρέσει το παιδί της. Εκεί πάμε στην άλλη κατηγορία, που υπάρχουν οι οικογένειες πλέον. Που είναι μια οικογένεια η οποία έχει ήδη δύο ή τρία παιδιά και έρχεται ένα επιπλέον μέλος, το οποίο δυσκολεύονται να το μεγαλώσουν. Και εκεί πέρα αρχίζουν να το σκέφτονται. Και σε αυτές θα συμπαρασταθούμε. Δεν είμαστε και μόνο για τις άγαμες μητέρες. Μάλιστα. Και επίσης έρχονται και νεαρά ζευγάρια, τα οποία δεν είχαν τη δυνατότητα να παντρευτούν. Και έρχονται σαν ζευγάρι όμως στην αγκαλιά και τους βοηθάμε όμως και με το γάμο, τους βοηθάμε και με τη βάπτιση, έχουμε και νηφικά, τους κάνουμε και τις βομβονιέρες, τους και κάνουμε τις και τα προσκυντήρια. Εδώ ήθελα να σταθώ λίγο στη βάπτιση, γιατί θα έλεγα ότι πρωτοπορείται, το έχω ακούσει ίσως και από κάποιο άλλο σύλλογο, αλλά εδώ θα έλεγα ότι πρωτοπορείται πάρα πολύ στο κομμάτι του νονού ή της νονάς, του αναδόχου. Έχετε, διαβάζω μέσα από τις σελίδες σας, ολόκληρο πρόγραμμα αναδοχής. Μάλιστα. Θα μας πείτε λίγα λόγια. Φυσικά. Υπάρχουν δύο προγράμματα αναδοχής. Το ένα είναι αναδοχή βάπτιση, το οποίο υποψηφία ανάδοχη. Κάποιος που θέλει δηλαδή να βαπτίσει ένα παιδάκι, έρχεται σε επαφή με την κοινωνική υπηρεσία, κάνει μία αίτηση, συμπληρώνουμε τα στοιχεία του, μιλάμε λίγο για εκείνο, να δούμε το χαρακτήρα του, τι ακριβώς θέλει, αν θέλει κοριτσάκι, αγοράκι. Και γνωρίζοντας εμείς τις οικογένειες που έχουν ανάγκη από ανάδοχο, φέρνουμε σε επαφή τον υποψήφιο ανάδοχο με την οικογένεια, γίνεται η πρώτη επαφή στο σύλλογο. Και από εκεί και πέρα είναι δική τους απόφαση αν θα συνεχίσουν, γιατί τους περνάμε αυτό ακριβώς, ότι θα είναι ανάδοχος. Θέλουμε αυτό, να έχει τη συμμετοχή στο παιδί. Θα είναι ένας πραγματικός νονός για να έχει την πνευματική καθοδήγηση του παιδιού. Και το δεύτερο πρόγραμμα αναδοχής είναι η οικονομική αναδοχή που έχουμε, που σημαίνει ότι κάποιος μπορεί να προσφέρει χρήματα τα οποία θα πάνε σε κάποια οικογένεια του σύλλογου να καλυφθούν κάποιες ανάγκες μηνιαίως. Της οικογένειας. Που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη, ναι. Αυτές οι οικογένειες επιλέγονται ναι, από την κοινωνική υπηρεσία, γιατί σαν κοινωνική υπηρεσία εμείς γνωρίζουμε όλες τις οικογένειες, πηγαίνουμε στα σπίτια τους, δηλαδή γνωρίζουμε πώς είναι η κατάσταση μες στο σπίτι, έχουμε συνεχώς επαφή μαζί τους και ξέρουμε όλα τα προβλήματά τους. Οπότε επιλέγονται οι οικογένειες που έχουν τη μεγαλύτερη ανάγκη. Μάλιστα. Οπότε όσο περισσότερους αναδόχους έχουμε, τόσο περισσότερες οικογένειες μπορούμε να καλύψουμε. Να θυμίσουμε και το τηλέφωνο όμως. Μάλιστα, το τηλέφωνο είναι 210-88-28-788. Δευτέρα ως και Παρασκευή. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 5. Ελπίζω αύριο να είμαι η αφορμή που να ανάψουν οι γραμμές. Μακάρι, εμείς είμαστε εκεί για να βοηθήσουμε. Και για να βοηθηθούμε, όποιος μπορεί. Να προσφέρει κάτι. Μπορεί από όλες τις πλευρές. Ναι, δηλαδή μπορεί να προσφέρει από πιο απλό. Εγώ καλώ και προσκαλώ από την εκπομπή. Κόσμος μπορεί να βοηθήσει από αύριο να σηκώσει το τηλέφωνο. Στο 210-88-28-788, 9 με 5 Δευτέρα ως Παρασκευή, γιατί πρέπει να θυμόμαστε ότι είμαστε άνθρωποι, να θυμόμαστε τον συνάνθρωπο. Το λέω και το ξαναλέω από αυτό το βήμα. Μακάρι να γίνουμε αφορμή να το ξαναθυμηθούμε και να ξαναθυμηθούμε λίγο το μαζί, γιατί έχουμε μείνει πιο πολύ στο εγώ. Και όταν αυτός ο λαός, τώρα κάνω ένα παραλληλισμό, ενώνεται, θαυματουργεί. Και το έχει αποδείξει η ίδια του η ιστορία. Πάντως μερικά περιστατικά έτσι προσφοράς είναι πολύ συγκινητικά. Πρώτο το κτίριο το οποίο έχουμε, που είναι ένα τριώροφο ήδη και αλήθεια, είναι απαραίτητο. Αλήθεια, που βρίσκεται, ναι. Είναι, και βρισκόμαστε ναι. Στη Λεωφόρο Αθηνών 84. Είναι προσφορά μιας αγαπητής φίλης που θέλει να κρατήσει την ανωνυμία της. Ήτανε το ισόγειο και ο πρώτος όροφος και από εκεί και πέρα, πάλι με προσφορές και πολύ εθελοντική εργασία, δημιουργήθηκε ο δεύτερος και ο τρίτος όροφος. Έτσι βρισκόμαστε σε ιδιοκτητο κτίριο. Από εκεί και πέρα, μια και είστε Ναξιώτης ή έχετε σχέση με, πρότεινα, με την Άξο. Να καλέσουμε φίλους από την Άξο να κάνουμε μια έτσι, ενότητα για τις Κυκλάδες. Ναι. Χρόνια τώρα
μας προσφέρουν φρέσκο γάλα για όλα τα παιδιά μας που... Δεν το είχαμε συμφωνήσει πάντως. Η ρήμη του λόγου μας φέρνει, ναι, για να ευχαριστήσουμε και να δώσουμε και παραδείγματα από εκεί και πέρα. Στέλνουν φρέσκο γάλα, φεύγει Πέμπτη βράδυ το καράβι από την Άξο, Παρασκευή πρωί βρίσκεται στον Πειραιά, παραλαμβάνουν οι δικοί τους άνθρωποι και πηγαίνουν οι δικοί μας και παίρνουν εμφιαλωμένο γάλα για τα παιδιά της αγκαλιάς. Είναι, και τώρα πια, είναι 2 χρόνια περίπου, πάλι άνθρωπος από την Άξο μας προσφέρει και φρέσκο ψωμί. Έτσι συντηρείται ο σύλλογος, επαναλαμβάνουμε τις δικές μας προσπάθειες, αλλά και με την προσφορά των συνανθρώπων μας. Δεν έχουμε καμία κρατική επιχορήγηση και επομένως πρέπει και εμείς να δουλέψουμε. Άρα δεν είναι, γιατί στην αρχή κάπου διάβασα και επιτρέψτε μου αν κάνω λάθος, πέφτουν προς εσάς κρυπτάρνα μου, ότι είναι απλά ότι είστε σαν σωματείο γεγονός στα μητρώα των ΜΚΟ του Υπουργείου Υγείας, αλλά το Υπουργείο Υγείας είστε κάτω από την ομπρέλα, λέει ότι είναι απλά εποκτεία. Μας εποκτεύει. Είμαστε υποχρεωμένοι. Ναι. Απλά μας εποκτεύει, ναι. Δεν είναι χρηματοδοτούμαστε. Τίποτε για εποκτεία είναι πρώτη, για βοήθεια είναι όχι. Δεν πειράζει. Εντάξει, πρέπει κάποιος να υπάρχει, να υποπτεύει και καλό είναι να ελέγχονται. Όλες οι ΜΚΟ ανήκουν σωστά κάπου. Καλό είναι να ελέγχονται για να δουν ότι πραγματικά γίνεται έργο. Εμείς είμαστε ανοιχτοί σε όλο τον κόσμο. Ποιος θέλει να έρθει να μας δει. Είπαμε και τη διεύθυνση, Λεωφόρο Αθηνών 84. Οι πόρτες μας είναι ανοιχτές για όλους, να έρθουν να μας δούνε και ό,τι μπορεί ο καθένας να προσφέρει. Εγώ θα σας ζητήσω στο τέλος, καταρχήν δεσμεύομαι δημόσια ότι θα σας επισκεφθώ. Ευχαριστώ. Και σε άλλη στιγμή θα συζητήσουμε και τις πραγματικές ανάγκες, να προσκαλέσουμε τον κόσμο για αυτό το έργο που κάνετε. Χρειάζεται βοήθεια από όλο τον κόσμο. Βέβαια, γιατί μην ξεχνάμε και το φοβερό πρόβλημα της υπογεννητικότητας. Το 2013 γεννήθηκαν, ο πληθυσμός μας μειώθηκε κατά 17.660 άτομα, είτε λόγω υπογεννητικότητος, είτε θνησιμότητος κλπ. Δεν είναι μικρά αυτά τα στοιχεία και είναι, από χρόνια είχαμε εντοπίσει το γεγονός, αλλά τώρα έχει φτάσει σε βαθμό τρομερό. Όταν χρειάζεται 3 παιδιά αντιστοιχούν σε κάθε γυναίκα, όχι μόνο στην Έκαμη, σε κάθε γυναίκα Ελληνίδα, αντιστοιχούν 3 παιδιά για να έχουμε αύξηση πληθυσμού. Με 2 παιδιά μένει ο πληθυσμός και τώρα ξέρετε που βρισκόμαστε στο 0,80. Δεν αντιστοιχεί ούτε 1 παιδί σε κάθε Ελληνίδα. Και αν δούμε τον περίγυρο, τους λαούς που βρίσκονται δίπλα μας, τη φοβερή γεννητικότητα που έχουν, καταλαβαίνετε ότι είναι ένα εθνικό μεγάλο πρόβλημα. Μάλιστα. Επίσης, θέλω να ρωτήσω το εξής. Θέλω να μιλήσουμε λίγο για το κομμάτι του εθελοντισμού. Πόσα άτομα μπορούμε να πούμε ότι είναι μεγάλη η ομάδα, η εθελοντική ομάδα που συμμετέχει αριθμητικά ή γενικότερα? Έχουμε πάνω από 200 εθελοντές. Μάλιστα. Γιατί δηλαδή πρέπει να περάσουμε και αυτό το μήνυμα. Αυτή είναι σε εβδομαδιαία βάση που λέμε τώρα. Υπάρχουν και άλλες εθελοντές που είναι από το σπίτι τους και κάνουν ό,τι μπορούν. Είτε κάνουν γλυκά για τα παζάρια μας, είτε κάνουν για τις εκδηλώσεις μας κάτι, είτε μας βοηθούν στη... Ξέρετε, γιατί ρωτάω, συγγνώμη, σας εγκόπτω. Να σας πω και τους τομείς του εθελοντισμού. Ακριβώς εκεί ήθελα να φτάσω. Ότι μπορεί να θέλω να βοηθήσω, αλλά να μην ζω τον τρόπο. Mm-hmm. Οπότε βοηθήστε μας λίγο να δούμε και οι ακροατές μας να καταλάβουν αν υπάρξει ενδιαφέρον, πώς μπορούν. Ναι.
Καταρχήν μπορούν να βοηθήσουν στις δουλειές, στις καθημερινές εργασίες του Συλλόγου. Υπάρχουν πολλοί τομείς. Μπορούν να βοηθήσουν στον τομέα της ρεσεψιόν, μπορούν να βοηθήσουν στον τομέα του ρουχισμού. Δηλαδή υπάρχουν ένας ολόκληρος όροφος με ρούχα, τα οποία θα τακτοποιούν εθελόντριες στα κουτάκια τους, με τις ηλικίες, με το φύλλο κτλ. Και ανάλογα μια οικογένεια που θα μας ζητήσει, ας πούμε ένα αγοράκι 5 μηνών, θα πάει στο αντίστοιχο κουτί και θα φτιάξει τα ροχαλάκια για να τα δώσουμε στην οικογένεια. Επίσης μπορούν να βοηθήσουν σε γραμματιακή υποστήριξη. Μπορούν να βοηθήσουν σε διάφορες εκδηλώσεις, σε παρουσιάσεις του Συλλόγου, είτε στο μετρό, στο Σύνταγμα που κάνουμε τα δύο μεγάλα μας μπαζάρ, και με την ευκαιρία τώρα έχουμε και το χριστουγεννιάτικο μας μπαζάρ. Είναι 29... Το Πασχαλινό. Το Πασχαλινό, συγγνώμη, με συγχωρείτε. Πότε είναι τα Χριστούγεννα, 29 και 30... 29 και 30 Μαρτίου. Μαρτίου, Κυριακή και Δευτέρα. Στο μετρό, στο Σύνταγμα. 10 το πρωί την Κυριακή με 9 το βράδυ. Και τη Δευτέρα είναι στις 8 το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Εκεί οι εθελοντές και οι εθελόντριες δεν είναι μόνο αυτοί που έρχονται στο σύλλογο σε τακτές ημερομηνίες και ώρες, αλλά είναι και όλες εκείνες, κυρίως οι γυναίκες, οι οποίες ετοιμάζουν ό,τι καλύτερο φτιάχνει κάθε μια, για να είναι πιο πλούσιο το παζάρι μας. Έτσι χριστουγεννιάτικα και πασχαλινά θα δούνε πάρα πολλά. Τώρα πολλοί νεαρές κοπέλες ήδη βρίσκονται στο σύλλογο και ετοιμάζουν τις λαμπάδες. Με πολύ μεράκι, πολύ νέες κοπέλες, πάρα πολύ νέες. Οι άλλες στο σπίτι θα φτιάξουν τις μαρμελάδες, τα γλυκά του κουταλιού, ό,τι καλύτερο κάθε μια φτιάχνει, ή θα έρθει στο παζάρι που είναι πραγματικά έτσι μια πολύ χαρούμενη κίνηση, να εξυπηρετήσουν, να καθίσουν στον πάγκο ανάλογα με τα αγαθά που έχουμε, να τα πουλήσουν, γιατί είναι και αυτό ένα έσοδο, όπως καταλαβαίνετε, που μας είναι πάρα πολύ απαραίτητο. Και συγχρόνως κάνουμε την ενημέρωση, προσφέρουμε δωρεάν το Φιλαδιάκι «Εγώ το αγέννητο παιδί», ούτως ώστε να ενημερωθούν οι νέοι μας για αυτό το φυλάδιο. Αυτό το φυλάδιο, το οποίο διανέμεται δωρεάν σε συλλόγους, σε ενορίες, όποιος ζητήσει. Με τίτλο «Εγώ το αγέννητο παιδί». Ναι, δείχνει την ανάπτυξη του εμβρίου και στη συνέχεια τις διάφορες υπηρεσίες που διαθέτουμε, και μάλιστα στην τελευταία έκδοση που έχουμε κάνει προσθέσαμε και το λεγόμενο μετεκτροτικό σύνδρομο και τις συνέπειες τις οποίες έχει, καθώς επίσης και το γεγονός ότι οι ολοκληρωμένες σχέσεις αρχίζουν από πολύ νωρίς τα παιδιά μας πλέον. Έχουμε εγκυμοσύνες σε πολύ μικρή ηλικία και δεν είναι μόνο αυτό, αλλά έχουμε και παναφορά, θα έλεγα, εμφανίσεις πάλι όλων των αφροδυσίων νοσημάτων τα οποία είναι σε έξαρση. Αυτό πρέπει να βάλει σε σκέψη τους υπευθύνους της πολιτείας, αλλά πιο πολύ ας μείνουμε στην οικογένεια να ενημερώνουν τα παιδιά και τα σχολεία φυσικά, να ενημερώνουν τα παιδιά, γιατί πράγματι η συνάντηση των δύο φύλων είναι κάτι το θαυμαστό. Αλλά να γίνεται με γνώση, με επίγνωση, και από εκεί και πέρα και σε μια κατάλληλη ηλικία, για να μην έχουμε ηθικά και σωματικά ερήπια. Θα απευθυνθώ με την άλλη συμβιότητα της καθηγήτριας και θα ρωτήσω πόσο συνάδελφοί σας της μέσης εκπαίδευσης είναι εκπαιδευμένοι, ενημερωμένοι, στο να μπορούν να μεταφέρουν με απλοϊκό τρόπο στα παιδιά της εφηβικής ηλικίας τέτοια παραδείγματα, και κατά πόσο υπάρχει αποδοχή από το Υπουργείο Παιδείας στο να γίνονται τέτοιες παρουσιάσεις. Γιατί η πρόθεσή σας είναι πολύ σημαντική, αλλά από την άλλη όμως πρέπει να δούμε και το αντίβαρο. Ναι. Κατά πόσο υπάρχει αποδοχή και υπάρχει και η γνώση. Ναι. Υπάρχει τέτοια σοβαρή από τη μια και από την άλλη πλευρά, ή υπάρχει προσφορά η δικιά σας
Αλλά από την άλλη δεν υπάρχει αντίστοιχη ζήτηση. Πρέπει να μιλήσουμε ειλικρινά. Μα γι' αυτό, γι' αυτό σας προκαλώ. Κοιτάξτε, χρόνια τώρα θα ακούτε ότι θα μπει λεγόμενη σεξουαλική ενημέρωση των παιδιών. Πρώτα-πρώτα, το να μιλάμε μόνο για σεξουαλική ενημέρωση είναι πολύ φθηνό και πολύ περιορισμένο. Διαφιλικές σχέσεις θα μπορούσα να το δεχτώ καλύτερα, για να ενημερώνονται τα παιδιά μας πάνω σε αυτό το θέμα. Φυσικά, στο μάθημα της βιολογίας θα μπορούσε ο καθηγητής, ο σχετικός, να μιλήσει. Αλλά το έχουμε λίγο ταμπού ακόμα το θέμα. Εθελοτυφλούμε και δεν βλέπουμε τα παιδιά μας ότι έχουν ολοκληρωμένες σχέσεις από πολύ χαμηλή ηλικία. Οι γιατροί πολλές φορές έρχονται... Τρυφερή ηλικία ακόμα. Ναι, έρχονται και το ομολογούν. Αλλά και οι ανεπιθύμητες εγκυμοσύνες με το τελικό αποτέλεσμα που είναι σε κάποιο μευτήριο, καταλαβαίνετε ότι έχουν τις συνέπειές τους. Εμείς προσπαθούμε και εδώ έχουμε το έχω γιατρό... Εδώ έχω και προσωπικό παράδειγμα, οικογένειες που... Και το ξέρετε εσείς καλύτερα, δυστυχώς από μη γνώση θέμα πρόληψης δημιουργούνται οικογένειες που στο τέλος δεν στεριώνουν και έχουμε πολλά άσχημα συνακόλουθα. Φυσικά. Τα παιδιά να βρίσκονται αλλού, η μητέρα να βρίσκεται αλλού, ο πατέρας αλλού. Έχουμε και περιπτώσεις πιο ακραίες παρεμβατικών οικογενειών και πάει λέγοντας. Και ξεκινάει γιατί το οικογενειακό περιβάλλον πίεσε νέα παιδιά να δημιουργήσουν οικογένεια ενώ δεν ήταν έτοιμα. Δεν είχαν την ενημέρωση καν, δεν είχαν την πρόληψη καν, με αποτέλεσμα να συμβαίνουν τέτοια γεγονότα. Τέτοιες συζητήσεις έχω κάνει και με άλλους φορείς και είναι σημαντικό αυτό το ποσοστό. Βεβαίως. Όταν εμείς περίπου κινούνται τα περιστατικά που μας γνωρίζουν και έρχονται, μας γνώρισαν και έρχονται και είναι γύρω στα 200 που καταφεύγουν σε εμάς και έχουμε εκεί κυλάνε 180, 200, κάτι παραπάνω εκεί. Καταλαβαίνετε πόσες άλλες, και αυτές είναι εκείνες που αποφάσισαν οι μητέρες να κρατήσουν το παιδί τους, οι άλλες βρίσκουν την εύκολη λύση σε ένα μευτήριο. Αλλά είναι τραγικό όταν αργότερα αναζητούν, ιδίως η γυναίκα, γιατί έχει επιπλοκές και πολλές φορές η όλη επέμβαση, δεν είναι κάτι το απλό, έτσι, κυρίως στηρότητα. Και όταν έρχονται πολλές φορές και συζητάμε, λέει τραγικά, κυρίως η γυναίκα, που βρίσκεται μέσα στο γάμο ήδη, τότε που μου ήρθε το πέταξα, τώρα που το λαχταρώ δεν μπορώ. Αυτό που σας λέω είναι έκφρασεις που τις ακούμε συχνά. Γιατί μπορεί οι κοινωνικοί λειτουργοί να μιλάνε και αυτοί και να συζητούν, αλλά απευθύνονται και σε μένα και σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Και σας καταλαβαίνω, γιατί έχω ακούσει και την ιστορία εγώ. Και... ότι δεν είναι απλά τα πράγματα. Θα πω κάτι που θα συμφωνήσετε. Είναι θείο δώρο από το Θεό και το να έρθει στον κόσμο ένα παιδί και υπάρχουν ζευγάρια ή τα θέλει η ζωή. Να πω ζευγάρια, για να μην το εξειδικεύσω, που προσπαθούν να δημιουργήσουν οικογένεια και δυσκολεύονται ή δεν τα καταφέρνουν. Και συναντούμε περιπτώσεις όπου μια πρόσμενη εγκυμοσύνη, έχουμε μέχρι και την εγκατάλειψη του βρέφους, και αυτό που μένει σαν εικόνα, γιατί στις ειδήσεις ακούμε αυτό που προσενεί το δυσάρεστο, τα ευχάριστα σπάνια τα ακούμε. Αν και λέω μια εκπομπή, αλλά πρέπει να τα λέμε και αυτά. Δυστυχώς έτσι είναι. Και ακούμε ότι την εγκατάλειψη ενός βρέφους και δημιουργείται σε κάποια ζευγάρια το παράπονο. Κοίταξε να δεις, εμείς προσπαθούμε να δημιουργήσουμε οικογένεια και κάποιοι άλλοι που με τόση ευκολία και παρατάνε τα παιδιά. Φαντάζομαι ότι το έχετε συναντήσει και αυτή την περίπτωση.
Αυτό και τον τεράστιο αριθμό γλώσσων που έχουμε στην πατρίδα μας, όταν είμαστε πρώτοι αναλογικά στην Ευρώπη και τρίτοι στον κόσμο, αναλογικά με τον πληθυσμό δηλαδή. Καταλαβαίνετε, και το τραγικό είναι ότι λείπει η ενημέρωση από το σπίτι, πρώτα-πρώτα από εκεί, με ένα απλό, μια απλή εικόνα που θα δουν, ας πούμε, στην τηλεόραση. Πώς μπορεί και ο πατέρας και η μάνα να μιλήσουν στα παιδιά τους ήδη από νωρίς, γιατί έχουν πάρα πολλές εμπειρίες, έτσι, δέχονται μηνύματα πάρα πολλά τα παιδιά. Και πολύ μην έχουμε την εντύπωση ότι είναι από 15-16 χρόνων, και από πολύ νωρίτερα έχουμε. Όλο και κατεβαίνει δηλαδή η ηλικία των ολοκληρωμένων σχέσεων, και πολλές φορές έχουμε και το αποτέλεσμα που είναι μια ανεπιθύμητη εγκυμοσύνη. Επομένως, είναι χρέος των γονιών, για να μην πω του σχολείου και της πολιτείας, να δώσει τις σωστές πληροφορίες. Εμείς σαν σύλλογος αγωνιζόμαστε πάρα πολύ σε αυτή την πτυχή, πηγαίνουμε στο σχολείο, όπως σας είπα και προηγουμένως. Ο γιατρός μας είναι πάρα πολύ καλός πάνω σε αυτό το θέμα. Έρχεται να τους μιλήσει από πλευράς καθαρός ιατρικής. Τι σημαίνει, έχουμε ένα φιλμάκι που δείχνει αυτή την ανάπτυξη του εμβρίου, οπότε βλέπει το παιδί, είναι πραγματικότητα. Με την τεχνητή γονιμοποίηση τώρα έχουν πάρει φωτογραφίες. Αυτό που περιγράφεται, όντως θα μπορούσε να ενταχθεί, επειδή είναι και μικρής διάρκειας, στο μάθημα της βιολογίας. Ναι. Πώς το αναφέρετε, δηλαδή βράτομαι από τα... Στο πιο απλό. Εγώ ως καθηγήτρια, επειδή είχαμε δύο στην τρίτη λυκείου, σχετικά με την αξία της ζωής, περιείχε και το θέμα συζήτηση πάνω στο θέμα της άμβλωσης. Τότε είχαμε μια άλλη ταινία ενός Αμερικανού, Νάθανσον, ο οποίος είχε την εμπειρία 60.000 περίπου άμβλωσεων είχε κάνει, και όταν προχώρησε η επιστήμη και είδε όλη αυτή αυτό το θαύμα της ζωής, όπως το χαρακτηρίσουν, μετάνιωσε και έθεσε τη ζωή του από εκεί και πέρα και έβγαλε αυτή την ταινία, την οποία προβάλαμε. Αλλά τώρα δεν χρειάζεται όλη αυτή. Αυτό το μικρό φιλμάκι μέχρι τον τρίτο μήνα να δει το κάθε παιδί και ο κάθε άνθρωπος να δει αυτό το θαύμα της αγάπης, όπως χαρακτηρίζεται από τον ειδικό που έφτιαξε αυτό το φιλμ. Μάλιστα. Θέλω να απευθύνω μια ερώτηση προς εσάς. Βλέπω ότι το κέντρο φροντίδας στις δραστηριότητες χωρίζεται σε κάποιες ομάδες, κάποιες αναφέραμε κιόλας, λίγο να τις επαναλάβουμε και να δώσουμε έτσι ένα στίγμα. Βλέπω ότι υπάρχει η ομάδα κέντρο φροντίδας μητέρας παιδιού, να μας αναφέρετε και τις υπόλοιπες γενικά. Υπάρχει, όπως είπαμε, η ομάδα του θυλασμού. Υπάρχει η ομάδα προετοιμασίας γονεϊκότητας, που μαθαίνει δηλαδή η μητέρα πώς θα φροντίζει το παιδί, πώς θα το αλλάξει, πώς θα το ταΐσει, πώς θα κάνει τα μπάνια του. Και μετά υπάρχει και μία ομάδα για την κοπή της πάνας, που είναι και αυτό ένα σημαντικό κομμάτι στη ζωή του παιδιού, πώς θα μάθει πλέον να ελέγχει τον εαυτό του, είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι. Υπάρχουν κάποιες ομάδες δημιουργικής απασχόλησης, και από εκεί και πέρα μετά υπάρχουν και ατομικές συνεδρίες με την κοινωνική λειτουργό, με κάποια εθελοντρή ψυχολόγο, ανάλογα με το τι χρειάζεται κάθε κοπέλα. Κάθε περίπτωση τη βλέπουμε ξεχωριστά, καταρχήν, έτσι. Κάθε γυναίκα την αντιμετωπίζουμε. Κύριε Μεταλληνού, οι περιπτώσεις, είπατε περίπου στις 200 που χτυπούν την πόρτα του συλλόγου. Χωρίς να θέλω να κάνω ένα διαχωρισμό, απλώς έτσι εντελώς στατιστικά, έχει αυξηθεί ο αριθμός γυναικών που είναι από άλλες χώρες, ή είναι περισσότερο Ελληνίδες? Οι περισσότερες είναι Ελληνίδες, φυσικά. Οι ξένες δεχόμαστε και ξένες, αλλά να είναι νόμιμα εδώ. Όπως καταλαβαίνετε, είμαστε ένας ιδιωτικός φορέας, δεν μπορούμε να αναλάβουμε μια τέτοια. Οι υποψήφιες μητέρες που έρχονται και σας ζητούν τη βοήθεια, την αρρωγή, θεωρείτε ότι έχουν μια στοιχειώδη γνώση σε αυτό που του συμβαίνει, που λέγεται εγκυμοσύνη?
ξέρουν ή τα έχουν εντελώς χαμένα και ζητάνε απλώς βοήθεια κάπου να πιαστούν? Κοιτάξτε, κάποιες είναι ήδη μητέρες και γνωρίζουν και όλη τη διαδικασία και τα συναισθήματα. Κάποιες έχουν ήδη κάνει μια άβλωση και έρχονται και έχοντας ζήσει αυτή την εμπειρία δεν θέλουν να το επαναλάβουν. Υπάρχουν βέβαια και νεαρές μητέρες που δεν το έχουν συνειδητοποιήσει, δεν ξέρουν τι ακολουθεί από εκεί και πέρα, και εκεί θέλουμε και τη μεγαλύτερη στήριξη και, για να δει πώς θα προχωρήσει και τι θα κάνει από εκεί και πέρα. Το τηλέφωνο. Το τηλέφωνο 210-88-28-788. Στην άλλη γραμμή ποιοι απαντούν? Στην άλλη γραμμή απαντά ο θελοντής μας, ο κύριος Θήμης. Την καλησπέρα μας. Χρόνια εθελοντής μας, ο οποίος είναι τυφλός. Εκγενετής. Έχει τεράστια προσφορά στο σύλλογο. Και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ μέσα από την καρδιά μας γι' αυτό. Μας βοηθά πάρα πολύ. Είναι όλες τις ώρες. Έχει τη γνώση στο να... Γιατί είναι η πρώτη επαφή μιας υποψήφιας μητέρας. Η πρώτη ερώτηση που θα κάνει είναι αν είστε έγκυος. Μάλιστα. Αν δεν είναι έγκυος, έτσι κι αλλιώς, αν έχει κάτι να κάνει με την κοινωνική υπηρεσία ή αν θέλει μια συμβουλή ή οτιδήποτε, θα την παραπέμψει στην κοινωνική λειτουργό. Γιατί υπάρχουν και τα διοικητικά θέματα. Οπότε πρέπει να υπάρχει κάποιος, μια κεντρική γραμμή και περνάνε όλες μετά, διανέμονται στο κατάλληλο τμήμα. Αλλά είναι πάρα πολύ ευγενικός, είναι καλοσυνάτος. Μας δημιουργεί εκδρομές, επισκέψεις, θέατρα. Ετοιμάζουμε για τα παιδιά. Την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε τη γιορτή των παιδιών. Να κόψουμε τη βασιλιόπιτα, να πάρουν τα δώρα τους. Έτσι να δημιουργούμε μια ατμόσφαιρα. Θέλουμε, ενδιαφερόμαστε πολύ και για την κοινωνικοποίησή τους. Να πάνε σε ένα θέατρο, ανεβήκαμε στην Ακρόπολη, πάμε για πικνίκ, όπως είναι η πολυελληνική έκφραση, έτσι, μια εκδρομούλα εδώ κάπου ολόγυρα, και γενικά να βρίσκουν και το κάτι άλλο, γιατί πολλές φορές ίσως το οικογενειακό περιβάλλον δεν βοηθάει αυτή την κοινωνικοποίηση και την ανάπτυξη. Πέρυσι στην μέρα του εθελοντισμού ήταν κάτι το καταπληκτικό. Μεγάλες αλυσίδες καταστημάτων είχαν αναλάβει κάποια έτσι συλλόγους σαν και εμάς. Μας είχε αναλάβει... Είναι 1η Ιουνίου. Μας είχε αναλάβει η αλυσίδα Βασιλόπουλος και τα ηλεκτρικά είδη... Και η εταιρεία Κοτσόβολος μας προσέφερε. Η Κοτσόβολος. Ναι. Ήταν κάτι το καταπληκτικό, η φροντίδα. Εκ μέρους του Βασιλόπουλου ήρθαν περίπου 40 άτομα από τα διευθυντικά από το διευθυντικό προσωπικό. Ναι. Έμεινε, ήταν Κυριακή, είχαμε μεταθέσει την επίδοση των βοηθημάτων και τα προσέφεραν όλα αυτοί, και φυσικά κριθήκαμε και σαν σωστά, ότι λειτουργούμε σωστά, και μας έστειλαν και 3.000 ευρώ σαν δώρο. Και ο Κοτσόβολος είχε κάνει κάτι ακόμη πιο χαρούμενο για τα παιδιά, δηλαδή είχε νοικιάσει ένα κτήμα έξω, το πώς γίνονται γάμοι και λοιπά. Όλη μέρα τα παιδιά έπαιξαν, έφαγαν, ήπιαν, τα πάντα, σουβλάκια, και μετά στο τέλος, όταν άρχισε να δει ο ήλιος, αυτά 70 άτομα είχε στείλει, έκανα μία γραμμή και δεν ήξεραν, ο ένας δίπλα στον άλλον από τους υπαλλήλους, και δεν ήξεραν, και ξαφνικά πάνε προς τα πίσω και βγαίνουν από ένα ποδήλατο με το όνομα του κάθε παιδιού, είχαν πάρει τα στοιχεία. Καταλαβαίνετε τα παιδιά τώρα, τα πιο μεγάλα μας παιδιά και αυτά που έχουν ήδη, τα αδέρφια τους έρθει κοντά μας, και ήταν κάτι που τους έμεινε ανεξίτηλο, μπορώ να πω. Γι' αυτό θερμές ευχαριστίες και στις δύο αυτές εταιρείες, και ευχόμαστε να συνεχίσουν αυτό το καλό έργο. Να γίνουν περισσότερο σε όλους οι χορηγοί και οι ευεργέτες στο σύλλογο. Εδώ βράζουμε τις ευκαιρίες να ρωτήσω το εξής.
σηκώνω το τηλέφωνο εγώ αύριο και στην άλλη γραμμή είπαμε είναι ο κύριος ο κύριος Γρηγόρης και λέω θέλω να γίνω μέλος του συλλόγου, μπορώ? Βεβαίως. Φυσικά. Καταρχήν σας καλούμε να έρθετε, να κάνουμε ένα ραντεβού. Το λέω γιατί... Αυτό, τον άνθρωπο που θα σηκώσει... Μπορεί να έχει κάποιες προϋποθέσεις, το καταστατικό σου που να λέει ότι αυτοί μπορούν, αυτοί δεν μπορούν. Όχι. Απλώς... Αρκεί να έχει διάθεση και προσφορά ο άλλος. Ναι. Δεν αποκλείουμε κανέναν. Και επιπλέον, αν γίνω μέλος, έχει μια συνδρομή, κάτι... Είναι αυτό το συνηθισμένο, αν είναι μέλος, ναι. 30 ευρώ είναι το χρόνο, όπως γίνονται σε όλους τους συλλόγους. Γιατί το ρωτάω αυτό. Ναι. Για να δώσω όσο θελοντής δεν πληρώνει κάτι, εννοείται. Είναι άλλο το μέλος, άλλο θελοντής. Για να δώσουμε το εξής στίγμα στον κόσμο. Πρώτο, όλοι μπορούν να γίνουν μέλη. Το λέω σωστά ή όχι? Ναι. Εθελοντές καλύτερα θα το πούμε. Αφήστε με να πω το σκεπτικό. Ναι, ναι, ναι. Όλοι μπορούν να γίνουν μέλη. Και ας μην κάνουν τίποτα άλλο, με μία συνδρομή, με αυτό που μπορούν. Νομίζω πρέπει να τους προτείνει ένα μέλος του διοικητικού. Ναι, πρέπει να είναι γνωστή σε κάποιο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή σε κάποια μέλη που γνωρίζουμε εμείς, το μέλος να φέρει άλλο μέλος. Δεν έχει καμία άλλη διαδικασία. Θα μας πει, ας πούμε, τα στοιχεία θα μας δώσει, γιατί σαφέστε. Κρατάμε και εμείς τα σχετικά. Κάποιος θέλει να προσφέρει υλικά, μια υλική βοήθεια ή χρηματική βοήθεια. Αυτή είναι η δεύτερος τρόπος εντός εισαγωγικών ή εκτός συμμετοχής. Ναι. Τρίτος τρόπος είναι η εθελοντική του η ίδια παρουσία μέσα από τις ομάδες που υπάρχουν στο σύλλογο. Ναι, ναι. Για να δω τα εμπέδωσα όλα. Είναι σημαντικό. Αυτοί που θα έρθουν κοντά μας δεν έχουν υποχρέωση να πληρώνουν ως εθελοντές. Έρχονται, απλώς δηλώνουν. Μπορώ τις τάδε μέρες ή μπορώ αυτό να κάνω. Και θα τους ειδοποιούμε όταν έχουμε στο παζάρι, παραδείγματος χάρη. Θα δείτε πάρα πολλούς, ιδίως κυρίες, οι οποίες θα βοηθήσουν. Αυτό μπορώ να το πιστοποιήσω εγώ, γιατί... Στην πώληση, ναι. Τώρα, τη νύχτα που ετοιμαζόμαστε, έρχονται κυρίως οι άνδρες και οι πιο στενά συνδεδεμένοι με το σύλλογο, για να ετοιμάσουμε όλα αυτά μέσα στη νύχτα, ώστε το πρωί που θα ανοίξουμε να είναι όλα έτοιμα. Γιατί τα ρώτησα όλα αυτά και τα είπα? Για να δώσουμε ένα μήνυμα. Καλούμε και προσκαλούμε όλους, φίλους και γνωστούς, στο να βοηθήσουν το σύλλογο αγκαλιά. Ευχαριστούμε πολύ και ευχόμαστε και σε εσάς να έχετε... Και όσοι θέλουν να μάθουν περισσότερα, είτε στο site το οποίο είναι... www.agalia.org.gr ή στο τηλέφωνο... 210-88-28-788. Εγώ θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ για την παρουσία σας, την τιμή που μου κάνατε στην εκπομπή μας. Δεσμεύομαι ξανά, το λέω, ότι θα έρθω πολύ σύντομα να σας επισκεφθώ, να συζητήσουμε και άλλα θέματα. Επίσης, να με βοηθήσετε να πούμε ότι κάποιος θέλει να δώσει σε είδος κάτι. Ποιες είναι οι πρώτες ανάγκες πραγματικά που έχει σήμερα ο σύλλογος, όχι γενικότερα, αλλά σήμερα, δηλαδή... αύριο δεν έχει ο σύλλογος να δώσει στα παιδιά ή στις μητέρες τι? Αυτό το 15ήμερο, κάθε 15 ναι. μέρες να συγκεντρώσουμε γάλατα, και πολλές φορές είναι και γάλατα τα οποία, γιατί δεν δέχονται όλα τα μωρά το γάλα, ας πούμε, το συνηθισμένο, τα αγοράζουμε από το φαρμακείο. Γάλατα λοιπόν η προτεραιότητα. Ναι. Μετά είναι η διγυνής, μετά είναι πάνες. Οι πάνες. Δεν μπορούμε τώρα να πούμε στη μάνα, γιατί πολλοί λένε μα εμείς δεν είχαμε, εμείς οι μεγαλύτερες δεν είχαμε στα παιδιά μας πάνες. Είναι όμως μέσα στην πρακτική τώρα πλέον, δεν είναι εύκολα. Όλα αυτά λοιπόν, και δόξα τω Θεώ, έρχονται και μας προσφέρουν, ακόμη και τα σχολεία, ιδίως πρώτων μεγάλων εορτών των Χριστουγέννων, θα φέρουν τη τσαντούλα τους όπως έχουν κανονίσει και θα έχουν τέτοια αγαθά. Φυσικά πολλά τα αγοράζουμε, όπως είναι τα γάλατα και πάνες προπάντων,
τα αγοράζουμε και εδώ χρειάζεται και το χρήμα που λέμε. Να καλέσουμε τότε τις εταιρείες οι οποίες ασχολούνται με τα είδη καθαρισμού και στο κομμάτι που είναι οι μεγάλες εταιρείες για τα μωρά και τις σπάνες, να δείξουν την ιδιαίτερη ανθρωπιά και ευαισθησία που έχουν, την κοινωνική τους προσφορά. Καλούμε και προσκαλούμε για το Σύλλογο Αγκαλιά. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στην κυρία Μεταλληνού, στην αγαπητή Ευτυχία. Κυρία Ευτυχία. Νομίζω ότι, επιτρέψτε να το πω έτσι, μου βγαίνει αυτόρμητα, απέξα δύο καινούργιες φιλίες και θα το πω γνωριμίες. Σύντομα θα είμαστε κοντά σας. Αγαπητοί φίλοι ακροατές, σας ευχαριστούμε που είστε κοντά μας. Ήταν η εκπομπή Πολιτιστικές Διαδρομές χθες και σήμερα με τον Παναγιώτη Κωνσταντινίδη. Τα καλύτερα έρχονται. Μην ξεχνάτε την άλλη Πέμπτη, είναι Τσίκλο Πέμπτη. Καλό σας βράδυ.